παρουσίαση της εταιρείας σε καινούριους και πιθανούς επενδυτές που ενδιαφέρονται για την εταιρεία και μετά λέμε τα εβδομαδιαία νέα της και τα πιο πρόσφατα νέα που έχουμε από την εταιρεία. Σήμερα θα πάμε κανονικά με αυτό το πρόγραμμα, όπως και κάθε άλλη φορά, και στο τέλος θα σας πω και για την προσφορά, η οποία λύγει σε λίγες μέρες. Και μπορείτε να ενδιαφερθείτε κι εσείς, και γι' αυτό σας παρακαλώ μείνετε μέχρι το τέλος της παρουσίασης για να ακούσετε για αυτή την προσφορά. Εγώ ονομάζομαι Βίτσου Μαρία, είμαι επενδυτής αυτής της εταιρείας και κάνω τις παρουσιάσεις αυτές κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ, όπως και σήμερα. Και προχωράμε στην παρουσίασή μας. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν πίνακα τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας 100 χρόνια πριν. Και σε αυτό το πίνακα απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή την οποία ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, σαν αυτά εδώ που βλέπετε σε αυτόν τον πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη, έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτό που προέβλεψε ο καλλιτέχνης ήρθε νωρίτερα, για 100 χρόνια νωρίτερα, και είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα. Έχουμε τους δρόμους μας, έχουμε τα αυτοκινητά μας και τα λιμάνια μας. Όμως, όπως γνωρίζετε, όλα αυτά τα καινούρια οχήματα και τα μέσα μεταφοράς που έχουμε και μας διευκολύνουν στη καθημερινή μας ζωή, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Τα πρώτα από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και έχουμε και την έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και κυριότερο πρόβλημα της εποχής μας, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στην φύση και καθώς η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Και ανέφερα ότι είναι το κυριότερο πρόβλημα, διότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για το οποίο, εάν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα, δεν θα μπορέσει να λυθεί και δεν θα έχουμε το δρόμο του γυρισμού ουσιαστικά. Τα άλλα προβλήματα, τα οποία ανέφερα, η έλλειψη ασφάλειας και η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, με κάποια μέτρα μπορούν να λυθούν. Αλλά η μόλυνση του περιβάλλοντος, άμα το παρακάνουμε με αυτό το πρόβλημα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψουμε στο πριν. Γνωρίζουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος και φιλόδοξος ουσιαστικά, που ξεχνά ότι καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος καθημερινά για να μετακινήσει τα μέσα μεταφοράς τα οποία χρησιμοποιεί είναι δηλητήριο για την φύση, όπως γνωρίζετε, και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα κατά τη διάρκεια της καύσης των καυσίμων εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν τις επιφάνειες του έδαφος μέσω της όξινης βροχής ή και επιφάνειες άλλες. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία πρίζα, το συνδέουμε ταυτοχρόνως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, όπου εκεί πέρα, όπως είπα και πριν, κατά τη διάρκεια της καύσης αυτών των καυσίμων απελευθερώνονται διάφορα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων, τα οποία αυτοκίνητα λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση της ενέργειας. Επομένως, ο επόμενος στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης, το λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, στο οποίο επίπεδο δεν θα υπάρχουν
δεν θα υπάρχει πρόβλημα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκκους, ποτάμια, λίμνες, ριάκια και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου πάνω σε τεράστιους πυλώνες. Εδώ όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη την τεράστια κατανάλωση των υλικών και προφανώς τα έξοδα, διότι χρειάζονται πολλά περισσότερα πράγματα για να χτιστεί κάτι πάνω σε κολόνες, αντί για τις ράγες που τοποθετούμε πάνω στο πρώτο επίπεδο, όπως τα τρένα και αυτά. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ μετροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε. Εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε στην αριστερή εικόνα το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε άλλες δύο εικόνες, τα οποία είναι τα λεγόμενα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα οχήματα δεν έχουν τη δική τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ πέρα έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορτής Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ πέρα έχουμε πάλι έναν πίνακα αυτού του καλλιτέχνη που είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Αυτή είναι η μεταφορά που προέλεψε ο καλλιτέχνης μας και είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όπως γνωρίζετε, και εδώ πέρα έχουμε δύο εικόνες που μας το δείχνουν αυτό. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως βάση τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα έχουμε μία διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, δηλαδή της χορδής που θα κυλάει το όχημά μας, όπου βλέπουμε στο πάνω μέρος της χορδής είναι η κεφαλή της σιδηροτροχιάς, από κάτω διακρίνουμε αυτές τις δέσμες από σύρματόσχοινα, οι άλλες χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή του στην ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Από κάτω έχουμε το υλικό πλήρωσης που ουσιαστικά συμπληρώνει το κενό του εσωτερικού και γύρω-γύρω έχουμε το σώμα ή αλλιώς τη διατομή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής από αυτές που μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα έχουμε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη. Και εδώ πέρα βλέπουμε την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Και τώρα θα σας πω μερικά πράγματα και ίσως να καταλάβετε για το πώς μπορεί να το κάνει αυτό σιγά σιγά. Σαν μια καινούρια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όταν το όχημα είναι σε κατάσταση μεγάλη, έχει μεγάλη ταχύτητα, το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα, κάτι απολύτως λογικό. Το
τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι αρκετά σημαντικό από τη στιγμή που ψάχνουμε λύσεις για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές παραπάνω και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Επίσης, ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσα στις μονάδες υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι από 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα επίσης μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας θα εξοικονομούσε περίπου 22.000 τόνους καυσίμου για 25 χρόνια λειτουργίας, με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα κάψει 70 τόνους ατμοσφαιρικού οξυγόνου και δεν θα δημιουργήσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια τόνους ρήπων. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάρια έφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Βλέπουμε στο πρώτο εικονίδιο το όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, παίρνει 14 άτομα το βαγονάκι και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το δεύτερο όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα και παίρνει έως και 6 άτομα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως σε αυτό το διάγραμμα ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με οχήματα, ζώα και ανθρώπους και μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή επίσης γύρω από τους δρόμους σειράς θα παραμείνει ανέγγιχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό το τελευταίο που είπα θα ήθελα να το πω και εδώ πέρα, που έχουμε και τις σχετικές εικόνες. Και θα πω για άλλη μια φορά ότι όταν κατασκευάζουμε ένα σύγχρονο δρόμο, έχετε δει πως μετακινούνται τεράστιες μάζες εδάφους, γίνονται εκρήξεις με σκοπό να χτιστεί ο δρόμος. Υπέρια μεταφορά χορδής όμως δεν χρειάζεται μάλλον να πάρθουν τέτοια μέτρα για να χτιστεί, ο δρόμος και γι' αυτό λύνει αυτά τα προβλήματα.
Και εδώ έχουμε τη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Θα ακολουθήσουν διαγράμματα πάνω σε αυτά, τα οποία βασίζονται πάνω σε αυτά τα εικονίδια. Και τώρα θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Και παρατηρούμε ότι τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό και είναι αυτό με το πράσινο εικονίδιο. Βλέπουμε επίσης τις οδικές μεταφορές που έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά με το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση. Πάμε στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και βλέπουμε ότι το μικρότερο ποσοστό και πάλι το έχουν τα οχήματα της Skyway. Εδώ πέρα, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Και άμα θυμάστε, είδαμε νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα, το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, ότι οι οδικές μεταφορές είχαν και εκεί πέρα το μεγαλύτερο διάγραμμα. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε αυτά τα δύο στοιχεία, παρατηρούμε ότι τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά στην ζωή μας, είναι επικίνδυνα και για το περιβάλλον, αλλά και για μας. Εδώ πέρα, σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας, βλέπουμε ότι το τελεφερίκ καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Μετά από αυτό ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος βλέπουμε τα οχήματα της Skyway, τα οποία συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ πέρα στο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την μεταφορική ικανότητα, παρατηρούμε ότι τα οχήματα της Skyway έχουν για πρώτη φορά το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά εδώ πέρα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό το διάγραμμα θέλει να δείξει το πλεονέκτημα μιας μεταφοράς και όχι το μειονέκτημα όπως είδαμε στα άλλα διαγράμματα. Μετά βλέπουμε το μετρό και βλέπουμε και το τραμ, το οποίο έχει αρκετά μεγάλη διαφορά σχετικά με την μεταφορική ικανότητα και το Skyway. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα παρατηρούμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν λάβουμε υπόψη το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα θα φύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας δείξω λίγο τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων, καθώς αυτή η εταιρεία δεν επικεντρώνεται μόνο στην μεταφορά επιβατών, αλλά έχουμε και μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων διάφορων άλλων αγαθών. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος μεταφοράς, με συνολική μάζα 50 τόν και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, φτάνει περίπου τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφορά χορτής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα έβρεση τεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα όμως ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies από το 2019. Στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης.
Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και βιβλιοτικά, αστικά και πραστικά υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ekaterinburg Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο στο ECAFEST χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία βρίσκονται εκεί πέρα. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία επίσης σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν επίσης και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, που είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και εδώ πέρα βλέπουμε όλες αυτές τις, όλα αυτά τα λογότυπα μάλλον, που σίγουρα όλοι σας ξέρετε. Και το κοινό που έχουν όλες αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους κανένας ποτέ δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν αυτό που είναι σήμερα και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή άρχισε σιγά σιγά από το μηδέν. Μάλλον ξεκίνησε σαν μια ιδέα και υλοποιήθηκε σιγά σιγά και πλέον βλέπουμε αυτό που είναι σήμερα. Και μια μέρα θα δείτε και εμείς και εσείς ότι θα φτάσει αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει, καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και εδώ πέρα θα κάνουμε μία σύνοψη για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Σκέφτεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, αλλά παράλληλα φροντίζει το πλανήτη μας. Και τώρα θα πάμε στα νέα της εταιρείας γρήγορα. Επίσης υπάρχει και το chat εδώ πέρα που μπορείτε να γράφετε τους δικούς σας προβληματισμούς ή κάποιες απορίες. Και... ναι. Λοιπόν, τώρα προχωρήσουμε στα νέα. Θα αναφέρω πρώτα ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στα νέα της εταιρείας, όπου... το οποίο δημοσιεύτηκε στις 23 του μηνός. Ο ιδρυτής του έργου μεταφοράς χορδών, Ανατόλη Ιουνίτσκι, επισκέφτηκε το εργοτάξιο στο Sharjah Testing Center για να επιθεωρήσει προσωπικά την εγκατάσταση των μονάδων αγκύρωσης στην δοκιμαστική πίστα 4. Η μονάδα αγκύρωσης είναι ένα κρίσιμο μέρος του συγκροτήματος μεταφορών. Αυτό το στοιχείο φέρει το μεγαλύτερο μέρος του οριζόντιου φορτίου από την πίστα χορδών έως και 900 τόνους. Η τρέχουσα φάση εργασιών, επομένως, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την διαχείριση του έργου. Επίσης, ο Ανατόλη Γιουνίτσκι επιθεώρησε τις μονάδες αγκύρωσης και έλεγξε την ποιότητα των υλικών και τις θέσεις των αρμών. Τώρα πάμε στο δεύτερο νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 24 του μηνός. Μία μεγάλη αντιπροσωπεία από το Βιετνάμ συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών από τους τομείς των ακινήτων, των κατασκευών, του τουρισμού και της υγιεινής διατροφής επισκέφτηκε το κέντρο δοκιμών στη Σάρτζα. Το κύριο μέρος της περιοδίας τους ήταν η έκθεση του Ανατόλη Γιουνίτσκι με τίτλο «Optimization of Future Earthly and Geocosmic Mobility».
Εκτός από την παρουσίαση, ο Ανατόλη Γιουνίτσκι πραγματοποίησε και προσωπικά μία ξενάγηση στο κέντρο δοκιμών για τους συμμετέχοντες της αποστολής. Οι εκπρόσωποι ενθαρρύνθηκαν επίσης να συζητήσουν τη δυνατότητα χρήσης της μεταφοράς με χορδές στο Βιετνάμ και για τη σύνδεση των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, του Ανόη και του Χοτσιμίνχ. Στο μέλλον αυτό το έργο θα μπορούσε να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην συγκοινωνιακή και οικονομική κατάσταση της χώρας. Με τη σειρά του Ανατόλη Γιουνίτσκι επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της εταιρείας να υλοποιήσει εμπορικά έργα στο Βιετνάμ. Και τώρα πριν προχωρήσω στην προσφορά θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτά τα νέα υπάρχουν στα chat που ανεβάζω κάθε εβδομάδα το σύνδεσμο για να μπορέσετε να επισκεφτείτε τις αντίστοιχες σελίδες και να διαβάζετε με περισσότερη λεπτομέρεια αυτά τα νέα, διότι εδώ πέρα τα αναφέρω συνοπτικά και μπορεί να θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα άρθρα. Και τώρα πάμε λίγο στα νέα, στην προσφορά μάλλον. Η Expo 2020, η οποία έχει ξεκινήσει το φθινόπωρο, ολοκληρώνεται τώρα στις 31 Μαρτίου στο Ντουμπάι. Μέσα σε 6 μήνες, περισσότερο από 11 εκατομμύρια άνθρωποι έγιναν μάρτυρες καινοτομιών που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή μας στο εγγύς μέλλον. Μία τέτοια πρωτοποριακή τεχνολογία είναι και η μεταφορά χορδών. Η συμμετοχή στην Expo 2020 βοήθησε το έργο να γίνει πιο γνωστό στην μεγαλύτερη διεθνή πλατφόρμα και να προσελκύσει πιθανούς πελάτες και επενδυτές στο κέντρο δοκιμών της Σάρτζα. Από πολλές απόψεις, αυτό το γεγονός καθόρισε τις μεγαλύτερες προοπτικές των μεταφορών με χορδές, όχι μόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Εδώ πέρα, επίσης να αναφέρω ότι τώρα που η έκθεση πλησιάζει στο τέλος της, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Επομένως, η προσφορά Expo Limited είχε επιστρέψει στο προσωπικό σας λογαριασμό, δηλαδή στο back office σας, όπου αυτή είχε ξεκινήσει στις 21 Μαρτίου και είναι μέχρι τις 31 του μηνός. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουν μείνει 2 μέρες μέχρι τη λήξη της προσφοράς. Μπορείτε να επενδύσετε με έκπτωση 1:80. Και τώρα λίγο θα σας το αναφέρω με περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ πέρα βλέπουμε το πρώτο πακέτο, το οποίο είναι με $1,200. Αυτό το πακέτο σας δίνει, άμα το πληρώσετε φάπαξ, 96.000 μερίδια και έκπτωση 80. Και υπάρχει και μία δεύτερη λύση ουσιαστικά, άμα δεν το θέλετε φάπαξ, μπορείτε να πάρετε αυτό το πακέτο με δόσεις για 6 μήνες. Όμως εδώ πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η προσφορά θα σας μικρύνει και αντί για έκπτωση 80 θα έχετε έκπτωση 70 όπως λέω εδώ πέρα και θα έχετε 84.000 μερίδια και θα πληρώνετε $200 το μήνα. Υπάρχει και το δεύτερο πακέτο, το οποίο όπως βλέπετε έχει ποσό $600 στο αυτό που είναι για εφάπαξ και σας δίνει 42.000 μερίδια και έκπτωση 70. Και το άλλο, το οποίο είναι με δόσεις για 6 μήνες, είναι $100 το μήνα, σας δίνει με 36.000 μερίδια και έκπτωση 60. Οπότε, τελειώνοντας και με αυτό το θέμα, μπορείτε να ρωτήσετε ή κάτι στα chat εκεί πέρα, μας ενδιαφέρει κάποιο πακέτο ή ενδιαφέρεστε γενικά. Και προλάβετε να επενδύσετε
διότι προσφορά λήγει στις 31 Μαρτίου στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και θα ήταν κρίμα να πάει μια τέτοια ευκαιρία χαμένη. Τώρα για σήμερα σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η παρουσίαση έφτασε σήμερα στο τέλος της. Ελπίζω να σας ενδιέφεραν τα νέα τα οποία σας είπα σήμερα. Και σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την υπομονή σας και για την προσοχή σας. Και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη, στις 8 η ώρα το βράδυ. Να υπενθυμίσω ότι άμα θέλετε κάποιες σχετικές πληροφορίες με τα νέα ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν τα chat που έχουμε στο Messenger, στο Viber και στο Skype και μπορείτε εκεί να θέσετε τις απορίες σας ή ακόμα να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες που σας αναρτούμε εκεί πέρα και να μάθετε και να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία. Οπότε, καλό υπόλοιπο. Σας εύχομαι καλή υπόλοιπη εβδομάδα και θα τα πούμε μαζί την επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ.